Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε απόψε μετά το Πάσχα. Η προηγούμενη αναβλήθηκε για λόγους υγείας. Μπορούμε να πούμε, φολέγαντος παραλίου, αφρικανική σκόνη 01. Μας έριξε κάτω, μας κάλυψε. Δεν είχαμε ανάσα, δεν είχαμε λαιμό, δεν είχαμε κουράγιο. Οπότε γι' αυτό και εκτάκτος αναβλήθηκε, δηλαδή τελευταία στιγμή σας ενημερώσαμε, ζητάμε συγγνώμη, αλλά ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες για να κυκλοφορήσουμε εμείς που έχουμε ευαίσθητα πνευμόνια και φουλ αλλεργία. Χρόνια λοιπόν πολλά πάλι, να είμαστε καλά και του χρόνου να γιορτάσουμε το Πάσχα. Είμαστε η εκπομπή, όπως ξέρετε, φολέγαντος εκ παραλίου, και αυτό και είσαστε μπροστά στα κινητά σας και στους υπολογιστές σας που μας παρακολουθείτε, την ξέρετε την εκπομπή μας. Με τη Μαρίνα, τη Φωτεινή, καλησπέρα. Μου δίνεις το λόγο. Τα είπα ό,τι ήταν να πω. Ξέρεις τώρα κάποιος θα λέει. Πάρε την μπάλα. Ότι η βραδιά απόψε από την Φωτεινή δεν θα μιλήσει. Ένα εμπόρο και να μην μιλάω. Μιλάω με σιωπές. Και με σιωπές. Λοιπόν, τι είπα τώρα. Λοιπόν, να πω κι εγώ Χριστός Ανέστη, να πω χρόνια πολλά. Να πω χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Ήταν αυτό το εξαναβολής το οποίο σας οφείλουμε. Είναι μάλλον αυτό το οποίο σας οφείλουμε. Να πούμε για τις γεωργίες. Ξεκινάω με του... κοίτα, είναι οι γεωργίες, για να πω και στα δικά μας τα κορίτσια έχουμε. Ναι, αλλά προηγούνται οι Αναστασίες, όχι, Λαβινές, ο Λάβης, ο Τάσος. Ναι. Σωστά. Και η Ειρήνη. Και η Ειρήνη. Και η Ειρήνη, γιατί ήταν ανήμερα του Πάσχα. Του... Ωραία. Λοιπόν, στις Ειρήνες μας. Πολλές στο νησί, πάρα πολλές. Πολλές. Να είστε όλοι καλά και γερές. Και όχι μόνο στο νησί. Ναι. Εμείς έχουμε και την περίπτωση μητέρα και κόρη να γιορτάζουν φέτος, να γιορτάζουν φέτος τη γιορτή τους, έλα ρε Μαρίνα μου, ιστορικός είναι στόχος, την ίδια ημέρα, οπότε οι φίλοι μας, εντάξει, γιατί είναι και στην ομάδα του Σίβη, να τα πούμε και αυτά, να λέμε και για τους δικούς μας ανθρώπους, τη Λαμπρινή και την κόρη της την Ειρήνη. Και έχουμε μετά βεβαίως Αναστασίες, έχω παιδιά της καρδιάς μου, Αναστάσιους και στο φίλο μας και ανιψιό τον Τάσο τον Γεωργούλη στη Σύφνο. Τώρα θα μας επιτρέψετε αυτό το έτσι περισσότερο προσωπικό, διαπροσωπικό, γιατί είναι και στην ομάδα, είναι και δική μας. Με έναν τρόπο συνεργάτες, μέλη του Σύριου. Λοιπόν, να πω επίσης χρόνια πολλά στις Γεωργίες και εδώ και στους Γιώργηδες. Γιώργος, Γιώργος, μα το κάνουμε έτσι, να γεμίζει το στόμα. Και βέβαια στις Κωνσταντίνες, στους Κωνσταντίνους και τις Ελένες. Έπρεπε, ναι, το πήγαμε όνομα. Όμως είχαμε... Ναι. Εντάξει, έχουμε και τον κύριο Θωμά Στύφο, λέγοντα τον... δεν θυμάμαι το επίθετο τώρα. Okay. Αλλά είναι ο κύριος με το λεωφορείο και εκεί λοιπόν. Και επίσης να πούμε και χρόνια πολλά, γιατί είχαν γενέθλια, δεν ξέρω να ακούγομαι κιόλας, δεν έχω κι εγώ το λαιμό μου, σήμερα έχω εγώ το. Μην το ακούγεις. Ναι. Πρώτη φορά που και για να μην φεύγω από το πλάνο, γιατί. Καλά είσαι. Είμαι καλά. Αν θες ρίξεις και λίγο πιο κοντά μου. Αν έρθω πιο κοντά, το μικρόφωνο δεν ξέρω. Ναι, εντάξει. Ναι. Ναι, δεν πάει άλλο, γιατί το τραβάω, δεν ξέρω να το κάνω εγώ ενδεχομένως. Λοιπόν. Είναι αυτό. Φωτεινή και το μικρόφωνο. Ο Πέτρος και ο Λίγος, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έλεγα ότι έχουμε και κάποιους ανθρώπους που είχαν γενέθλια και επειδή είναι και στην ομάδα, να μην το πούμε. Ωραία. Λοιπόν, και στον Μανώλη τον Παπαδόπουλο, του Γιάννη. Αυτό ήθελα. Ναι, να το πω έτσι. Και την Δέσποινα την Άγα, είναι από τα παιδιά τα οποία ξεκίνησαν από τα μικρά τα τους με το χορηγητικό του συλλόγου τότε των Ανομεριτών και πέρασαν μετά στο Σύριο και τώρα αν έτσι μπορώ να το πω με έναν τρόπο,
θα έχουμε τώρα και το νέο αίμα, θα έχουμε και τον Γιώργο της. Οπότε να χαίρεται και το Γιώργο, το Γιώργη της, έτσι, το γιο της. Λοιπόν, και αφού είπαμε αυτά τα... Με τις ευχές, τα ευχάριστα των... Μεταξύ μας, ναι. Των γιορτινών ημερών. Ναι. Την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε σκοπό, σε περίπτωση που... Όχι, σκοπό στην εκπομπή να αναφερθούμε στη γενοκτονία των ποντίων. Ναι. Γιατί ήταν η προηγούμενη Κυριακή που πέρασε η μαύρη επέτειος, 105 χρόνια από τον διωγμό, τον ξεριζωμό. 19 Πέμπτου του 19. Η μέρα μνήμης. Και η μέρα πένθους. Έχουμε... Ναι, και έχουμε και δικούς μας ανθρώπους και φίλους μας. Και του ανθρώπου του καναλιού και. Και ναι, ο Παναγιώτης ο Κωνσταντινίδης, η Μέρη, η Συνομίδη, ο Περικλής ο Κατσότης. Κατά το ίμιση είναι και ο δάσκαλος μας ο Κυριάκος ο Πρεούζης. Βέβαια, ο Κυριάκος ο Πρεούζης, ναι. Και πολλά πολλά άλλα παιδιά που κρατάνε και φίλοι μας που κρατάνε οι ρίζες τους από τον πόντο. Ναι. Να μην ξεχνάμε και να μην. Και οι νέοι, αυτό το έχουμε πει σε πολλές εκπομπές, σε κάθε ευκαιρία εθνικής επετείου, είτε της 25 Μαρτίου, είτε της 28 Οκτωβρίου, είτε με την καταστροφή της Σμύρνης, να μην ξεχνάμε και οι νέοι να διαβάζουν, να μαθαίνουν, να ενημερώνονται για την ιστορία του τόπου μας. Ναι, είπαμε, όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Και κοίτα τώρα να δεις. Και τώρα λοιπόν, αφού αφήσαμε όλα αυτά που έπρεπε να πούμε, τελειώσαμε με αυτά που έπρεπε να πούμε τις ευχές. Δεν θα κάνουμε τώρα εκτενή αναφορά στη γενοκτονία των ποντίων. Όχι, αλλά θέλω να πω, ναι, δεν θα κάνουμε εκτενή τώρα. Κάποια στιγμή όμως έχουμε πει ότι έχουμε να κάνουμε πράγματα που το νομίζω και με τον Παναγιώτη. Είχαμε κάνει και με τον Παναγιώτη. Και δεν θα πάμε Χριστουγέννων, αλλά είναι πολύ μεγάλη. Και πέρυσι είχαμε κάνει, είχαμε πει και πέρυσι. Πολύ μεγάλη. Δηλαδή θέλει εκπομπές, όχι εκπομπή. Ακριβώς. Αυτό το ζήτημα, αυτό το θέμα. Και δεν είναι μόνο για τον πόντο. Όχι, είναι και για τον ξεριζωμός των Ελλήνων. Αυτό το παράλληλο της Ιωνίας. Αυτό θα είναι το... Τώρα το λέω για... Ο ξεριζωμός, η ξεριζωμή των Ελλήνων. Δεν είναι μία φορά, ούτε σε μία ιστορική περίοδο. Και κοίτα τώρα να δεις. Θα κάνω μία αναφορά σε μία πάρα πολύ γνωστή καλλιτέχνηδα, τραγουδίστρια, για την ακρίβεια, ναι, νομίζω είναι στο νούμερο 1 της pop ελληνικής μουσικής. Δηλαδή, όμως, που είναι, ποια θεωρείς τη νούμερο 1 τραγουδίστρια αυτή τη στιγμή στην pop ελληνική, στη μοντέρνα μουσική, έτσι. Σάτι. Είναι στην pop της αυτό. Θεωρείται. Ρε Μαρίνα, το νούμερο 1 όνομα ποιο είναι. Ξέρω, πλάκα μου κάνεις, δεν υπάρχει. Δηλαδή, άμα σου πούνε ποια τραγουδίστρια. Δεν ακούω pop. Ρε Μαρίνα. Το σύγχρονο, το ελληνικό, τώρα αυτά τα ελληνικά. Δεν υπάρχει. Αχ, δεν υπάρχει. Άμα θα σου το πω, συγκεντρώσου λίγο, με εκθέτεις. Ζωζεφίν. Αυτή είναι το νούμερο ένα όνομα. Ξέρω. Σου είπα για αυτές τις νέες. Ξέχνα τι ξέρεις. Ποιο είναι παιδάκι μου το νούμερο, ή νούμερο ένα. Κοίτα, εμένα με ρωτάς, γιατί στο πού θα σου πατήσω καμιά μαντό, καμιά σοφιά αρβανίτη. Δεν είναι. Δεν. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δηλαδή τώρα συγγνώμη, γιόρταζε και προχθές. Γιατί δεν το λες εσύ αυτό. Περιμένω να το πεις εσύ γιατί. Γιατί να το πω, δεν έχω το αυτονόητο. Γιόρταζε και προχθές. Κωνσταντίνου και Ελένης. Η Κωνσταντίνου. Τι να σου πω. Λοιπόν, αυτή την οποία θέλουμε δια καούς να πάει στη Eurovision για να διακριθεί. Και δεν εννοώ την Έλληνα Παπαρίζου η οποία ήδη έχει πάει. Ποια είναι αυτή η οποία χορεύει, τραγουδάει και τα κάνει. Φορεί, ναι. Δόξα τω Θεώ. Έχει πάει η Eurovision. Και είναι με την Ελλάδα λέμε. Ναι, εντάξει. Καλά, εσένα όταν θα σου πούνε δηλαδή το νούμερο ένα. Καλά, επειδή σε ακούνε κιόλας και κάποιοι, ζητάω συγγνώμη εκ μέρους της. Ναι. Εγώ είμαι παλαιά άσχολη. Μέχρι Σοφία Αρβανίτη. Μάλλον είσαι εκτός χώρου και χρόνου. Αυτή τη στιγμή είσαι λίγο εκτός τόπου και χρόνου. Εντάξει, τη δικαιολογούμε γιατί είναι λίγο αρρωστούλα ακόμα. Ακόμη και ακόμα. Λοιπόν, η Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, είχε δώσει μία συνέντευξη και είχε πει κάποιο. Γιατί είχε δώσει μία συνέντευξη Φουρέιρα και ήταν απέναντι στη δημοφίλου και τους την έπαιρνε ο Γιωργαντάς. Πάμε παρακάτω. Όχι.
Δεν εννοώ αυτό. Πρόσφατη, α, γιατί αυτό ήταν πρόσφατα. Όχι. Όχι. Μίλησε λοιπόν, και επειδή με έναν τρόπο μπαίνω σε αυτά τα σπίτια, μίλησε για το δικό τους ξεριζωμό. Άλλο πάντα. Ναι, δεν θα, ναι, δε θα καπεί αυτό, ούτε την όποια σχέση έχω, τίποτα. Δεν θα σας πω ούτε πού θα βαφτίσει το παιδί της, το οποίο το ξέρω, ούτε πότε, το οποίο το ξέρω, ούτε πόσοι θα είναι οι νονοί, νονές, νονάδο, το οποίο τα ξέρω. Όχι, να τα λέμε και αυτά, Μαρίνα, έτσι να βάζουμε τόσο όσο το τυράκι. Λοιπόν, ούτε, τι άλλο, το πότε το είπα και αυτό το ξέρω. Λοιπόν, τίποτα, ξέρω και λεπτομέρειες, αλλά αυτό είναι η προσωπική σχέση. Οπότε αυτό δεν αφορά κανέναν. Είναι τα οικογενειακά τους και τα σεβόμαστε απόλυτα και απολύτως. Στο μόνο, στο οποίο, ας το πούμε έτσι, με έναν τρόπο εκμεταλλεύτηκα τη σχέση μου, είναι να ρωτήσω την αδερφή της, την Ιωάννα, και αν με ακούει θα της πω ότι συγκλονίστηκα και από τη συνέντευξη της Ελένης, της Φουρέιρα, και μετά ζήτησα να μου πει τη συνέχεια μου την είπε προχθές η Ιωάννα. Είπε λοιπόν ότι, και την αναφέρω επειδή είναι ένα πρόσωπο αναγνωρίσιμο, αν ξεχάσετε ποια έδινε συνέντευξη, αν ξεχάσεις ότι είναι το σπιστάρι ή αυτό λοιπόν, και ακούσεις, εστιάσεις μόνο στον λόγο, περιγράφει Μαρίνα συγκλονιστικά, συγκλονιστικές στιγμές. Ναι, εδώ κάνω και μια συναφορά στο τραγούδι της, το συγκλονιστικά. Πραγματικά, αυτή η γυναίκα ξέρει τι σημαίνει συγκλονισμός και συγκλονιστικά και συγκλονιστικό. Σκηνές τις οποίες έζησε τότε στην Αλβανία, όταν αναγκάστηκαν να φύγουν. Πώς έφυγαν. Ανάμεσα στα άλλα τα οποία είπε, ήταν ότι αφήσαν η μητέρα τους με την καραμπίνα, μου περιπτωμένης και δείτε, ναι, η μητέρα με καραμπίνα, για να νομίζουν οι ιδιώκτες τους ότι μέσα στο σπίτι υπήρχε άντρας, ενώ δεν υπήρχε, κρυβόντουσαν. Λοιπόν, καλά, δεν θα μιλήσω για τον κρυπτοχριστιανισμό, έτσι, αυτό. Πρόσεξε, ναι, ναι. Ξεχάστε ότι αναφερόμαστε στα τέλη του 20ου αιώνα. Ναι, κρατήστε τα γεγονότα. Λοιπόν. Και κρυβόντουσαν, έκλειναν τα αυτιά τους για να μην ακούνε τους ήχους. Και μετά φύγανε νύχτα, και πίσω τους άκουγαν το σκυλί τους να γαυγίζει. Το άφησαν το σκυλί πίσω. Τι έγινε στη Μικρασία? Τα ίδια. Τι έγινε στον Πόντο? Τα ίδια. Και ξέρεις, να τώρα, εγώ ζήτησα, και εγώ ζήτησα προθέσεις από την Ιωάννη και της λέω και το σκυλί σας, και μου είπε αυτό. Δεν ξέρουμε, φύγαμε. Και δεν θέλουμε και να τα ακούμε. Δηλαδή, το αφήσα, όχι, δεν κατάλαβες. Φύγανε, το άφησαν πίσω, δεν γύρισαν να κοιτάξουν. Ναι. Όπως φέρνανε τότε. Λοιπόν, καταλάβατε, οπότε, να η επαναλαμβανόμενη ιστορία. Μάλιστα. Ναι, κάτι όμως έτσι είναι. Άρα είναι λάθος. Δεν έχεις την απόλυτη για να επιλέξεις να πάρεις μαζί σου. Παίρνεις τα απόλυτα απαραίτητα. Και όταν είναι και περιορισμένος ο χώρος και ο χρόνος, θα πάρεις τα παιδιά σου. Ο ίδιος τρόμος, ο ίδιος πόνος, η ίδια φρίκη. Και 100 χρόνια μετά. Άρα να μάθουμε την ιστορία μας για να ξέρουμε. Και να τη μάθουμε. Να τη μάθουν οι νέοι για να γίνουν αύριο καλύτεροι άρχοντες και κυβερνώντες σε αυτόν τον τόπο. Να γίνουν η αλλαγή την οποία θέλουν να συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Και αυτό δεν το έχω πει εγώ. Ο Γκάλι του Γιώργου. Λοιπόν. Λοιπόν, να πάμε στα... Ναι, αυτό. Λοιπόν, μόνο αυτό αφήνω εδώ. Λοιπόν. Έγινε και πολλή συζήτηση και για την Eurovision τώρα. Εντάξει, άστο, αυτό είναι άλλο. Ναι, εντάξει, εγώ τώρα θα πω ότι, όχι, επειδή έγινε πολλή συζήτηση, να πω το εξής για το μία κίνησή της Μαρίνα Σάτι, αν ήταν πολιτική τοποθέτηση ή δεν ήταν. Το χασμουρτώνεις. Ναι. Θα πω μόνο αυτό, ενδεχομένως να ήθελε να κάνει και κάτι περισσότερο.
αν σας λέω κάτι με αυτό. Ότι δηλαδή ότι και αυτό ήταν μια χαρά τόσο όσο χρειάστηκε να το κάνει αυτό που ήθελε να κάνει. Ενδεχομένως να ήθελε να κάνει και το ενδεχομένως εντός πολλών εισαγωγικών. Πιθανότατα να ήθελε να κάνει και κάτι περισσότερο. Τώρα το κατά πόσο νομιμοποιείται ή όχι, και αυτά δεν αφορούν ναι, αυτή την εκπομπή. Εγώ θα πω κάτι, μια κουβέντα, θα πω μια πρόταση, κάτι, μια προσωπική μου γνώμη. Πάντα. Ότι λένε, ας πούμε, βγήκαν και είπαν ότι δεν είναι πολιτική, είναι μουσική, είναι μια εκδήλωση τραγουδιού, χαράς, αγάπης, πολιτισμού κτλ. Εγώ θα πω το άλλο. Όταν ακόμη στις ψηφοφορίες υπάρχουν τα πολιτικά, τα λόμπι χωρών και ξέρουμε ότι η τάδε χώρα ψηφίζει σταθερά αυτή τη χώρα ή την άλλη, την άλλη, την άλλη. Μα βέβαια και. Τώρα τι άρα, λέμε. Πολιτικό όχι, είναι. Γιατί... Οπότε για μένα προσωπικά, εμένα, για Μαρίνα, σαν Μαρίνα συνονόματη. Τη Σάντα. Όχι Μαρίνα συνονόματη τη Σάτη, πολύ καλά έκανε. Ήθελε να εκφραστεί, μπράβο της. Βγήκε και πέρα ο Λιωσορόγος, εγώ δυσκολεύομαι να ανάφευγα. Δεν μπορείς να λειτουργείς με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ναι, θέλω να πω... Ξεκινάμε από εκεί. Όταν η Ρωσία μπήκε στην Ουκρανία και ξεκίνησε τον πόλεμο, την αποκλείσαν από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από το Φεστιβάλ Τραγούδι, από το Eurovision, από όλα. Το Ισραήλ έκανε το ίδιο στη Γάζα, έτσι. Δεν λέω ότι είναι άμυρη ευθυνών η Παλαιστίνη, όπως και η Ουκρανία διότι... είχαν κάνει αγριώτες σε κάποιες επαρχίες της Ρωσίας. Αυτά είναι δικά τους. Όμως... Μαρίνα μου, συγγνώμη λίγο, τώρα εδώ θα σου βάλω, όμως θα με επιτρέψεις. Το ξέρω πω. Τα θέματα... Ναι, άσε τι ξέρεις. Η ιστορία είναι τεράστιο κεφάλαιο. Μάλλον, η ιστορία είναι τεράστιο θέμα, μια τεράστια δεξαμενή. Δεν μπορούμε να αρδευόμαστε επιλεκτικά. Ναι, θα μου επιτρέψεις... Όχι, γιατί δεν μας το επιτρέπει ο χρόνος της εκπομπής. Ίσως ούτε και το ύφος ή τουλάχιστον όχι επί του παρόντος. Εγώ να ζητήσουμε αυτό. Να ότι το ότι για μένα σιγά... έπρεπε το Ισραήλ να μιλήσει με μία παραπάνω. Σου είπα συγγνώμη για να σε σταματήσω. Το τι έγινε, δώσε μου μια στιγμή όμως, γιατί να μην ξεφύγουμε, να μην πέσουμε σε παγίδες. Το τι κάνανε οι Ουκρανοί και τι δεν έκαναν. Τι έκαναν οι Παλαιστίνοι και τι δεν έκαναν. Ούτε συμψηφισμούς, ούτε εξισώσεις, δεν πάει έτσι όλο. Γυρνάω εγώ στο θέμα της Eurovision. Εκεί θα μείνεις, ναι, σε αυτό. Και εκεί θα μείνω, γιατί μπορεί να μου πούνε ότι μερικοί... Ναι, ότι από τη στιγμή που κάποιος επεμβαίνει σε μια άλλη χώρα και ξεκινάει κάποια κατάσταση, έναν πόλεμο, μία αυτό, και υπάρχει προηγούμενο που έχει αποκλείσει τη Ρωσία, για μένα δεν έπρεπε καν το Ισραήλ να συμμετάσχει στην Eurovision. Αυτό ήθελα να πω, τελείωσα. Ναι, βέβαια εδώ να πω και δεν θα, εδώ θα το πω μόνο δημοσιογραφικά ότι επίσημη τοποθέτηση και διαχωρίζω τη θέση μου προς αυτό, όπως διαχωρίζω τη θέση μου και από τα δικά σου λέγω εμένα, δηλαδή... Είπα, ως Μαρίνα το λέω. Ναι, βέβαια, μα δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε ούτε μεταξύ μας σε όλα, ούτε με την γενικότερη την περιραίουσα και την επικρατούσα άποψη. Ότι το Ισραήλ δεν αποκλείστηκε επειδή δεν υπάρχει περιορισμός στην ελευθεροτυπία εκεί. Ενώ, αυτό, ας πούμε, αυτό ναι, ενώ στη Ρωσία υπάρχει περιορισμός. Αυτό είναι. Μη με ρωτάς, δεν θα απαντήσω. Εντάξει, okay. Είναι μια ωραία δικαιολογία. Ναι. Επειδή όμως δεν μ' αρέσει να το παίζουμε έτσι μανιχαϊστικά άσπρο, μαύρο, η καλή, η κακή, η Γιάννη okay. και... Ξέρω εγώ, η Γιάννη Καγκόπολη και να πούμε το εξής, ότι οι αγριότητες οι οποίες έχουν γίνει από τους Παλαιστίνιους είναι τρομακτικές, ναι. από τους Ισραηλίτες είναι τρομακτικές, από τους Ρώσους είναι τρομακτικές, μη πας στους Ουκρανούς, δεν ισχύει ο στον ίδιο βαθμό. Ο πόλεμος είναι τρομακτικός. Αυτό, βεβαίως, έτσι, η συλλογιστική μας πορεία θα μας οδηγήσει εκεί. Είναι ένα συμπέρασμα το οποίο βγαίνει αβίαστα από τις προκείμενες. Άρα είναι ορθό. Λοιπόν, εκείνο όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν είναι στον ίδιο βαθμό και δεν είναι με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα κάνουμε όμως πολιτικό λόγο, δεν θα αρθρώσουμε εδώ πολιτικό λόγο με την έννοια του καθαρά πολιτικού, γιατί πολιτική είναι στη ζωή μας. Και δεν είναι και η εκπομπή μας πολιτική της ανάλυσης. Ναι, δεν είναι, γιατί αυτό θα έπρεπε ούτε να έχουμε αυτολογή μας. Όχι βέβαια. Ναι, εγώ μιλάω μόνο για την ιστορία, διότι είναι το αντικείμενο. Γιατί σε εμάς έχουν πληροφορίες αυτές που. Φυσικά. Που και ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει και τα λοιπά. Λοιπόν,
Αν όμως στις καρέκλες εκεί απέναντι είχαμε κάποιους οι οποίοι θα ήταν οι δύο μου σκεπτικοί, θα κάναμε τη συζήτηση. Ναι. Ναι, είδες τώρα όμως, είπα γράψη, γραφή, συγγραφέας και δεν είπαμε χρόνια πολλά στην εξαιρετική συγγραφέα και ποιήτρια, η οποία είναι αυτό που λέμε το νέο αίμα των, στα ελληνικά γράμματα, το νέο, μια πάρα πολύ αξιόλογη δημιουργό, στη Στέλλα Τιβερτινάκη. Της ευχόμαστε χρόνια πολλά και δημιουργικά. Και όλα τα καλά, έτσι, όλα αυτά τα αγαθά και ωραία, όπως της τα έγραψα κιόλας. Να είναι καλά και να μας δίνει όλα αυτά τα αισιόδοξα μηνύματα μέσα από τα έργα της. Να έχει κάτι πολύ αισιόδοξο, τύπους τους αν ήρθεις σήμερα και δεν ξέρω, θα σου δείξω. Κρατάω μόνο κάτι από εκεί, ότι επιλέγουμε εμείς τι χρώμα θα δώσουμε στη ζωή μας και αν θα την κάνουμε άσπρη, μαύρη, πολύχρωμη, γκρίζα. Ναι. Είναι θέμα πρόσληψης, θέασης και είναι και σχέση του καθρέφτη. Τέλος πάντων, είναι αυτό. Και μιλώντας για αλλαγές. Ναι, είχαμε κάποιο πρόβλημα, επειδή σε βλέπω ότι κοιτάς και εσύ στο κινητό και ενημερώνομαι κι εγώ. Είχαμε μία... έτσι, ναι. Μάλλον βλέπετε λίγο το νύχτα. Ναι. Υπήρχε ένα θέμα, μας λένε, αλλά τελικά κατάφεραν να συνδεθούν και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που καθυστερήσαμε και όλες είχαμε εδώ ένα μικρό τεχνικό θεματάκι. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις, εδώ τώρα είναι αυτό να το πω, να το μοιραστώ. Ξέρετε, μιλάμε για ιστορία και μας παρακολουθεί και η καθηγήτριά μας της ιστορίας, η αγαπημένη μας η Ελένη Καβουρίδη. Χρόνια της πολλά. Ναι, έπρεπε να πούμε στη δασκάλη, στη διήτριά μας, λοιπόν. Της χρωστάω πολλά και ως φοιτήτρια πριν και μετά στη δική μου τη σχέση με παιδικά μου παιδιά της δικής μου καρδιάς. Λοιπόν, μας παρακολουθεί, οπότε να ξέρεις ότι αν κάτι δεν πάει καλά, είναι εκεί. Ναι. Λοιπόν, ναι. Και μας βλέπει τώρα και... Ωραία, εγώ θέλω, αφού τα είπαμε τα αυτά, εγώ θα, αυτό που θέλω να γυρίσω, στις μέρες του Πάσχα και για κάτι που το είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγγνώμη τώρα, θα πούμε για το... είμαστε στο Φολέγανδρο. Ναι, τελειώσαμε το παραλύτερο. Ναι, τα είπαμε. Θα γυρίσω πίσω στις μέρες του Πάσχα, γιατί είδα κάποιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανθρώπους που ήταν το Πάσχα κάτω. Εγώ δεν ήμουνα, δεν ξέρω, αλλά από ό,τι φαίνεται να είναι σωστό. Και εκφράστηκαν παράπονα για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε όλη η γιορτή του Πάσχα στη Φολέγανδρο. Και πώς το, τι έχω να πω, δηλαδή να καταλήξω. Τι εννοώ, ότι... Ο εορτασμός δηλαδή, τι εννοώ. Όχι ο εορτασμός, τα δρόμενα, γιατί τα δρόμενα... ήταν οργανωμένο το νησί για να αποδεχτεί τους επισκέπτες του Πάσχα. Μάλιστα. Άρα σημειώθηκε, υπόθηκε ότι ανήμερα το Πάσχα και τη δεύτερη μέρα το Πάσχα και τη ΟΗ, δηλαδή το Μεγάλο Σαββάτου, η χώρα ήταν σκοτεινή, δεν ήταν φωταγωγημένη, δεν υπήρχαν εστιατόρια να φάνε οι επισκέπτες, που εντάξει, ένας επισκέπτης δεν είναι υποχρεωμένος ούτε να ακολουθήσει την εικόνα από πίσω να μπαίνει σε όλα τα σπίτια, ούτε να, το Σάββατο, ένας ξένος το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ θα πάει για το Πάσχα, δεν θα κάτσει στην εκκλησία. Μπορεί να μην πάει στην εκκλησία, να θέλει να πάει να φάει. Ναι, μην βιάζει, παιδάκι μου. Θα πνιγείς. Και δεν βρίσκανε ανοιχτά εστιατόρια. Χαχα. Θεοσκότεινη η χώρα. Τι σου θυμίζει. Ναι, την μπορούσε να. Ναι, αυτό ήταν 30 χρόνια. Ναι, αυτό ήταν δεκαετία 90. Πρέπει να. Το 93, το 91-92. 30 χρόνια. Ναι, 30 χρόνια πριν. Τα 30 χρόνια πριν, μετά 30 χρόνια μετά και με τη διαφήμιση που έχει γίνει για το Πάσχα, το τέλειο Πάσχα στη Φολέγανδρο. Άνω τελεία.
Φέτος, και το πρόσεξα αυτό. Τι ήταν και άλλο το Πάσχα φέτος, έτσι. Φέτος, λοιπόν, και το πρόσεξα. Το πρόσεξα και έτσι το είδα ενδελεχώς και πολύ προσεκτικά το είδα. Ούτε μία όμως, ούτε μία εγώ τι? Δεν είδα και είμαι σε πάρα πολλά, όπως τα λένε, sites και στο σελίδες κλπ. Ούτε μία αναφορά για το Πάσχα στη Φολέγανδρο. Προωθούν άλλα νησιά, βλέπω την Κύθνο, βλέπω, ναι, να ευχηθώ από εδώ τώρα και στη φίλη μου την Τζίνα, την Κοντού, να πάνε όλα καλά στην Κύθνο, έτσι. Ναι, γιατί ανοίξει το μαγαζί του σύζυγό της. Να πω λοιπόν ότι προωθούν άλλα νησιά. Αντιλαμβάνομαι και το γιατί βέβαια, είναι και οι λόγοι, οι αντικειμενικοί. Η απόσταση μαρίνα, η ακρίβεια, τα εισιτήρια δηλαδή, όλα τα μεταφορικά. Δεν είναι το μοναδικό νησί που έχει ακριβά εισιτήρια. Αλλά η Κύθνος να είναι κοντά και πιο κοντά στο Λαύρο και στον Πειραιά, ναι, και να προσφέρεται για κοντινές αποδράσεις. Uh-huh. Όμως, ας πούμε, εξίσου μακριά είναι και η Σαντορίνη, εξίσου μακριά είναι και η Σύγκρος. Ακριβώς. Και η Ήλιος είναι άρα κοντά και η Μήλος. Εντάξει. Άρα μήπως και εμείς κάνουμε κάτι λάθος, βέβαια. Δηλαδή, αυτό δεν είναι μήπως μόνο η απόσταση. Ακριβώς. Δεν είναι η απ' έξω πώς προσλαμβάνουμε εμάς. Που είναι επί ίδιες ώρες. Είναι τα καλύτερα για να σου. Δεν είναι μόνο τι προσλαμβάνω εγώ από εσένα, είναι και τι εκπέμπεις εσύ σε εμένα. Ακριβώς. Και το τι περιμένω εγώ σαν, σαν επισκέπτης από εσένα. Και εσύ τι μου δίνεις ο επιχειρηματίας. Δεν τελείωσα. Περιμένω να τελειώσεις και να μου πεις. Εκφράστηκαν παράπονο ότι οι επισκέπτες λοιπόν δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι. Και λέω εγώ, το διαφημίζεις το Πάσχα. Περιμένεις κόσμο. Δεν μπόρεις αυτές τις 5 μέρες μια εβδομάδα. Και φέτος ήταν και αργά το Πάσχα. Ήταν 5 Μαΐου. Δεν ήταν 10 Απριλίου, 16 Απριλίου να μην έχουν ανοίξει επιχειρήσεις. Οι πιο πολλές επιχειρήσεις για σεζόν ανοίγουν την 1η Μαΐου. Οπότε το περιμένανε και μάλιστα αφού έκατσε και μέσα στο Πάσχα. Δεν σε περιμένει. Α, τώρα είναι Πάσχα. Όχι, θέλω να πω. Το ετοιμαζόμενο είναι νωρί, θα ανοίξω ένα μήνα αργότερα. Ναι. Αφού ανοίξει 1η Μαΐου και είναι 5 Μαΐου, έπρεπε να είσαι οργανωμένο. Mm. Και ο κόσμο δεν εξυπηρετήθηκε. Ένα αυτό. Δεύτερον, η εικόνα τη χώρα. Κάνανε, οργανώσανε έθιμα, κάποια αναβίωση εθίμων. Ένα και αυτό. Συγκεκριμένα. Όχι, θα το πει, αλλά όταν θα τελειώσει, έχω να πω εγώ. Θυμίσου ότι εγώ είμαι κακιά, μην γίνεις πολύ κακιά. Ναι, δεν θα γίνω κακιά. Ναι, εγώ είμαι το, ναι. Τη δεύτερη μέρα. Συγγνώμη, να μεταφέρω εδώ σχόλια από ανθρώπους. Συγγνώμη. Του όντως λαογραφικού χώρου, οι οποίοι τα είδαν και με πήραν και με ρώτησαν, μα αυτό κάνανε, πες Μαρίνα, για να τη δεύτερη μέρα του Πάσχα στήσανε την κούνια στη χώρα, ένα έθιμο που το είχαν οι παλιοί και η κούνια είναι. Μην περάσει λεπτομέρειες, δεν θα πεις τι είναι και πώς είναι. Τι είδαμε μόνο. Κρεμάτα στη Βουλή και κάνα περνάματα στις κοπέλες. Ναι, αυτό. Ως εκεί θα πεις. Αλλά αυτό που είδαμε ήταν μια προσωπικότητα. Ναι, δεν θα αναλύει. Κοίτα, θα μείνει στο τι είδαμε, δεν θα πεις ούτε το πώς έπρεπε να είναι. Όχι. Εγώ είδα μια προχειρότητα, μια ομάδα ατόμων γύρω-γύρω, με μια κοπέλα να είναι πάνω σε μια κούνια για να τη φέρνουν και να λένε. Και λίγο βαριά στη μέρη. Ναι, και λίγο χαχαχά και χουχού. Και σαν να την είχαν πάρει στην παιδική χαρά και να πηγαίνει να ερχόταν. Τέλος πάντων. Εγώ μια ερώτηση να κάνω. Δεν βρέθηκε εκεί ένας άνθρωπος ο οποίος να ξέρει πέντε να πράγματα. Να έχει βιώματα. Την έχει ζήσει την κούνια από παλιού ή να έχει γνώσεις. Δεν ξέρω, δε. Και να πει ότι αυτό δεν είναι. Λοιπόν, κοίταξαν τη Μαρινά. Επειδή τώρα θα γίνω καλή και θα το πω. Κάποιοι έχουν επιτεθεί και προσωπικά. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Είδα, μου είπαν και μετά το είδα κι εγώ, άτομα τα οποία υποτίθεται είναι γνώστες του αντικειμένου, του δρόμενου και όχι μόνο, να είναι εκεί να φωτογραφίζουν, να βιντεοσκοπούν και να χαίρονται με αυτό το οποίο έβλεπαν. Οπότε εδώ είναι είτε θέμα αισθητικής, είτε θέμα γνώσεων τέλος πάντων, ή. Συγγνώμη, τελείωσε. Όχι. Τι είπατε, τι μου δείχνεις. Συγγνώμη, υπάρχει κάτι. Αυτό το θυμηθείτε το. Πάτε σου στο τέλος. Τι είναι αυτό, δύο. Ναι, ναι. Οχ. Εντάξει, λοιπόν. 21 είναι αυτό. Ναι, να θυμηθούμε το. Στο τέλος είναι το. Εντάξει. Το φοβήθηκα κι εγώ αυτό, ότι μπορεί να είχαμε το θέμα αυτό.
Εντάξει, επειδή είχα μια άλλη φορά τα φιλιά, ναι, να το κοιτάξω. Ναι, αλλά εντάξει, εγώ. Ναι. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν ότι είτε θέμα αισθητικής, έλλειψης αισθητικής, είτε θέμα έλλειψης γνώσεων. Ενδεχομένως να είναι και τα δύο. Το θέμα είναι ότι αυτό το θέαμα. Και την τρίτη μέρα του Πάσχα. Να τελειώσω πριν από αυτό. Δεν ήταν αυτό το οποίο όφιλε να είναι και θα έπρεπε να είναι. Το αφήνω. Αυτό ήταν η δεύτερη μέρα του Πάσχα. Την τρίτη μέρα του Πάσχα γιορτάσανε το Μάη. Γιορτάσανε το Μάη, παίζει. Δεν βρήκανε γάιδα. Που ήταν το έθιμο. Ναι, μετά έμαθα ότι έγινε. Ότι έγινε μεταφράση τη ώρα γιατί υπήρχε αγώνα μπάσκετ. Δηλαδή το, ένα έθιμο το. Όχι, ότι δεν βρίσκανε γαϊδούρι. Μετά εσύ μου το πει. Ναι, ότι δεν βρίσκανε γαϊδούρι και το φέρανε το έθιμο το κολλήστε όπω βόλευε οι αγώνε μπάσκετ. Ούτε αυτό το καταλάβω. Ναι, όχι, όχι, θα σου πω εγώ. Όταν εγώ από εδώ τα λέω, γίνομαι κακιά. Δεν είναι διεκπεραιωτικά όλα αυτά. Το θέμα δεν είναι να το κάνουμε για να το κάνουμε, να το κάνουμε και να έχει ψυχή, να βγάλει το πνεύμα, να φέρει στο σήμερα αυτή την ενέργεια του χθες, αυτό το οποίο ήταν για το χθες. Γιατί όταν λέμε να δείξουμε σήμερα πώς γινόταν αυτό τότε, οφείλουμε να το κάνουμε όπως γινόταν τότε. Αντιλαμβάνομαι βέβαια, όπως είπα, και την έλλειψη αισθητικής και την έλλειψη γνώσεων. Όχι Μαρίνα, γιατί κοιτάξε να δεις. Δεν είμαι μάτης κακών. Ναι, είμαι γνώστης στοιχείων. Και εγώ και εσύ. Περίμενε. Λοιπόν. Και με πήραν, εδώ τώρα. Και με πήραν και με ρωτούσαν, να το πω σε σωστά ελληνικά. Αυτό είναι. Εσάς η κουνία σας είναι αυτή. Τι είναι αυτός ο Μάης. Ο Μάης. Αυτό ήταν ο Μάης. Μα δεν κάνατε πριν. Ναι, λοιπόν. Αυτό ήταν ένα πομπικό έθιμο, αλλά η πομπή την οποία είδαμε ήταν μάλλον νεκρική. Δηλαδή, το να λες χαρμόσυνα τραγούδια με ύφος πένθυμο δεν είναι. Αλλά δεν θα πω και πώς θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, και τόσο ως εδώ, βέβαια, θα πω ότι αυτό. Τους διαβεβαίωσα λοιπόν ότι κάθε άλλο παρά αυτό είναι, ότι δεν είναι, μάλλον καθόλου έτσι. Βέβαια, και ότι, ναι. Βέβαια, εγώ θα έρθω τώρα εδώ και θα πω ότι αυτό. Γιατί διεκπαιρεωτικά. Είναι το λιγότερο όταν. Για σημαντικά, ναι, ναι, όταν σημαντικά θέματα του νησιού είναι. Κοίταξε. Όχι, άλλη, όχι, 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 όχι. Δεν θα το πούμε ότι είναι το λιγότερο, Μαρίνα. Δεν μπορεί να είναι το λιγότερο. Συγγνώμη, η Φολέγανδρος τι έχει να δείξει. Να το πούμε κι αυτό. Αν δεν είναι τα ίδια κομμάτια. Αυτά, ναι. Αν δεν είναι αυτό, δεν έχουμε αρχαιολογικούς χώρους αξιοποιημένους. Αν δεν λέγει μουσείο. Άντε, να το δούμε και αυτό το μουσείο, έστω και μικράκι. Ας το δούμε, βρε παιδιά. Να το δούμε. Ναι, λοιπόν. Για την ώρα όμως, η ισχύουσα κατάσταση είναι αυτή. Λοιπόν, αυτά πρέπει να προσέξουμε. Πήγαν στις φρικτορίες, πέτσες, ξέρω από δεκάτω. Φέτος είδαμε όλο και μεγαλύτερη έκπτωση. Τα φέρνουμε στα μέτρα μας. Α, έτσι μας βολεύει, έτσι. Δεν είναι αυτό. Μην το κάνετε καθόλου. Μην το κάνετε καθόλου. Μην το κάνετε καθόλου. Και είπα ότι όχι, δεν είναι αυτό και δεν είναι έτσι και εξηγούσα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τα... Δεν είναι. Και κάτι το οποίο, καλά, δεν θα πω πάλι και για τους χορούς να το πω, πάλι το ίδιο. Η ραπτομηχανή. Να πω ή το άλλο. Βλέπω τα νέα παιδιά να προσπαθούν πάρα πολύ να εκτελέσουν άψογα τα βήματα, τις φιγούρες, τον εντυπωσιασμό. Ναι. Και είναι τα πόδια αποκομμένα από το υπόλοιπο σώμα και δει από το πρόσωπο. Δεν μπορείς να χορεύεις και να είσαι πένθυμος εσύ ο Κυκλαδίτης. Δεν ήταν αυτό το στοιχείο των χωρών μας. Δεν ήταν αυτό το πνεύμα. Είστε εκτός πνεύματος. Λοιπόν, ο κριτικός μπορεί να είναι πιο σοβαρός και βλοσιρός και ο πόντιος και με μία έτσι, πώς να το πούμε, μία πολυαμοχαρή ίσως έκφραση στο πρόσωπο γιατί έχει το μαχαίρι, θα πάει στον πόντιο. Δεν είναι η δική μας σχολή έτσι. Εξαφανίστε λοιπόν τη Φολέγανδρο, Φολέγανδρο, εξαφανίστε τους χορούς, δυστέθηκε τα έθιμά της, κακοποιήστε τα κάντε. Αυτό. Μάλιστα κάποιοι πανηγύριζαν γιατί, ωραία λέει,
θα γίνει κούνια, ας πούμε, ναι, ναι. Το είδα, ναι, το είδα. Και μετά μου λέει, μου είπε μάλιστα ένας από τους ανθρώπους ο οποίος έχει και αίσθηση του χιουμόρ, ξέρεις ποιος είναι, μη μισθό όνομά του, ο οποίος είναι και στον χώρο της λογογραφίας, μου λέει, α, κατάλαβα, κούνια που τους κούναγε. Ναι, πολύ, μα είναι πολύ ευφύς άνθρωπος, λοιπόν. Και επειδή τα γραπτά μένουν, σκρίπτα μάλλη, για να πούμε και αυτά, είπες εσύ για τα πιο σοβαρά. Ωραία, πες τα αυτά τα πιο σοβαρά. Η έλλειψη γιατρού. Πάμε. Έχει μείνει μόνο ο αγροτικός γιατρός στο νησί. Ναι. Έχει κλείσει το ιατρείο των γιατρών του κόσμου. Mm-hmm. Γιατί δεν, από ό,τι ξέρω, δεν βρέθηκαν τα χρήματα για να συνεχίσει. Εδώ θα σου πω κάτι. Εμένα μου είπαν. Παρά τις δωρεές που γίνανε. Εμένα μου είπαν ότι κάποιοι δώσαν χρήματα, δεν υπαρκούσαν όμως. Mm. Τώρα πώς αυξήθηκαν, λέει, πάρα πολύ. Τώρα το πόσο πολύ. Τι να σας πω. Τόσο πολύ που ας πούμε περισσότερο από το να αναβληθεί ένα ελικόπτερο. Ε? Περισσότερο, για να καλυφθεί διαφορά το λέω. Γιατί με την προηγούμενη δημοτική αρχή δεν είχαμε τέτοια, από τη μια χρονιά στην άλλη. Mm. Ναι. Και, α, άκουσα και το άλλο. Και το άλλο. Τα μηχανήματα, λέει, δεν συντηρήθηκαν, οπότε δεν ήταν σε θέση να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Δηλαδή, θέλουν να μας πούν ότι το καθόλου γιατρός είναι καλύτερα από το λίγο γιατρός. Δηλαδή, που δεν είναι τα μηχανήματα, εντάξει, ας μην έχουν... Πρόσφατα βγήκε στο... Την αλεπούμε τα... Συγγνώμη, την αλεπούμε τις αγουρίδες, τι ξέρεις. Ωραία. Η εσώπη μύθη είναι μια δεξαμενή ανεξάντλητη. Ανάμεσα στους άλλους είναι και η μαϊμού βασιλιάς. Πρόσφατα ανέβηκε στο YouTube μια... συνέντευξη στον Ίνη Δημάρχο της Χολεγάνδρου, του κυρίου Μαρινάκη, του κυρίου Κυριάκου Μαρινάκη. Mm. Κάποιος που έχει ένα διαδικτυακό κανάλι σαν και εμάς, του πήρε συνέντευξη. Τον ρώτησε για τα προβλήματα της, του νησιού και αυτό που τον ρώτησε, ο δημοσιογράφος έκανε δύο τις ερωτήσεις. Το ένα ήταν για το καινούργιο ξενοδοχείο που χτίζεται και πώς θα επιβαρύνει και θα επηρεάσει το νησί. Η απάντησή του ήταν ότι μόνο τα σκουπίδια θα παίρνουμε, ότι θα είναι αυτόνομο το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, η συγκεκριμένη μονάδα, οπότε δεν θα έχει επαφή με το νησί, ούτε και θα πηγαίνουμε ελικόπτερο, θα είναι με άλλο τρόπο η προσέγγιση. Δηλαδή τρόπο. Ένα κράτος εν κράτη, ας πούμε. Κάπως έτσι και μόνο θα έχουν κάνει την αποκομμωδία των σκουπιδιών. Μάλιστα. Το είπε ο άλλος για την... Άρα ουδέτερο εδώ πέρα, το πρόσωπο, δεν υπάρχει πρόσωπο. Ναι. Του είπε ο... Δηλαδή θα είναι όλοι inclusive μέσα στο ξενοδοχείο, δεν θα έχουν με την επαφή με τον έξω κόσμο και το νησί, παρά μόνο κάποιες βόρτες ίσως και τα σκουπίδια που θα τα παίρνει το... Ναι. Θα έχει δικές του γεννήσεις, θα έχει δικιά του αφαλάτωση, καμία επιβάρυνση. Mm-hmm. Το άλλο είπε για την έξαρση της δόμησης και για το χρώμα. Ο Δήμαρχος είπε ότι δεν θέλουν να φτάσουν στο σημείο να χτίσουν τα πάντα, να γίνουν όλα όπως τα άλλα νησιά. Σε αυτό συμφωνούμε. Όμως του είπε και ο δημοσιογράφος ότι αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Ναι. Άμα σταματήσεις να αναπτύσσεσαι, μπορούν να έρχονται. Άμα χάσει το χρώμα σου, πάλι δεν θα έρχονται το χρώμα του νησιού. Αυτό έμεινε κάπου εκεί. Μετά είπαν για τον πρωτογενή. Δηλαδή δεν πήραμε κανένα. Δεν είπε, ναι, δεν προχώρησε. Μετά είπαν για τον πρωτογενή τομέα ότι φθήνει σημαντικά κυρίως η κτηνοτροφία, γιατί μιλάνε για τα παραδοσιακά τριγιά της Χολεγάνδρου, για την τυροκομεία. Και για δύο τυροκομεία που έχουν γίνει, τρία υπάρχουν. Ένα λεπτό. Πάντως. Να πω εδώ, επειδή μίλησα προχθές, ότι το ΜΙΤΑΤΟ, επειδή είναι και της φίλης και συνεργάτη δάσμας της Δέσποινας της Παπαδοπούλου. Της μητέρας της Μαργαρίτας. Ναι, συγγνώμη, της Μαργαρίτας. Της Καβάλα. Ναι, εντάξει τώρα. Για του Δημήτρη Σιδερή και είναι και του Γιώργου του Καριστή. Καλά, ναι. Εγώ όμως θέλω να πω, Μαρίνα, μου συγγνώμη λίγο, γιατί θέλω να πω για τις Δέσποινες κάτι το οποίο, επειδή έστειλα ανθρώπους και έφαγαν, και ενθουσιάστηκαν και αν πάτε και πείτε ότι είστε και από εδώ, από εμάς, από τη Φωτεινή και τη Μαρίνα, θα σας περιποιηθούν τα κορίτσια. Λοιπόν, και λέγανε λοιπόν ότι έλεγε ο Δήμαρχος ότι ο κύριος Μαρινάκης ότι του παραπονέθηκε ο Γιώργος Καριστινέος που είναι και μεγάλος άνθρωπος, ο ψήλος, ότι δεν βρίσκουν... Ναι, ο οποίος έχει
είναι ψήφο. Στο πετούσι πίσω. Ναι. Προ τον ήλιο, ξέρετε αυτά τα λίγο πράγματα. Ο οποίο έχει. Ναι, εντάξει, τώρα μεταξύ μα. Ναι, Γιώργιο Κρασνό ήταν και ο δάσκαλο. Ήταν το ψήφο. Είναι αυτό ο οποίο έχει το ένα από τα τρία δυστυχώ. Ναι, ναι. Είπε ότι τα ζώα του δεν βρίσκουν τόπο να βοσκήσουν λόγω τη ανοικοδόμηση των. Γιατί βοσκάγανε έξω από τη χώρα, βοσκάγανε. Στο λιβάνι, και πλέον δεν βρίσκει χώρο να πάει. Γιατί του παραπονιούνται κιόλα, δεν μπορεί να τα έχετε κάτι σχεδόν σε ένα ξενοδοχείο. Ναι, βέβαια. Και... νομίζω όμω ότι κάτι έγινε τώρα, κάτι με το χορτάρι, κάτι μου έχει πίεση τη πρώτη. Θα σου πω τώρα, περίμενε. Και ότι είπε ο κ. Μαρινάκη ότι του δίνω 2 με 3 χρόνια το πολύ για να μπορέσει να στηρίξει τη μονάδα, γιατί δεν υπάρχει τρόπο να βοσκήσουν τα. Συγγνώμη, να καταλάβω. Δηλαδή μου λες ότι έκανε τη διαπίστωση, του δίνω 2-3 χρόνια. 2 το πολύ 5. 2-3 το πολύ 5. Για να μείνει ακόμα ενεργή. Τη διαπίστωση. Ναι, ναι. Τη λύση, προγνώμενη λύση. Όχι. Βρέθηκε η λύση. Θα ξυλώσουν όλα. Έμαθα πάλι από. Κάτσε. Έμαθα πάλι ότι οι παραμονές του Πάσχα. Φέτος, λοιπόν, μια παρεάντελεια. Φέτος η χρονιά είναι πάρα πολύ άσχημη όσον αφορά τις βροχές, όσον αφορά την αγροτική ζωή, γιατί ξηρασία μεγάλη, έτσι. Και αποφασίσανε λοιπόν να καθαρίσουν τα μονοπάτια προς τον Πετούσι και στο Λιβάδι για να περάσει η Παναγία την Τρίτη του Πάσχα και πιάσανε και κόβαν ό,τι χορτάρι είχε φυτρώσει. Γιατί ενοχλούσε στο πέρασμα. Το ότι αυκόμη είχε μαργαρίτες και ότι είχε λουλουδάκια για να βοσκήσουν οι μέλισσες, να βοσκήσουν τα ζωάκια, δεν έχει σημασία. Το μονοπάτι καθαρίστηκε. Και θέλω να πω, κοιτάμε τα πάνω-πάνω και αφήνουμε τα από κάτω. Έμαθα ότι θα γίνει αυτό το τύπου φεστιβάλ. Το φεστιβάλ. Ναι, εκεί. Ναι. Κάτσε τώρα. Το να ονομάζεις, να ονοματοδοτείς κάτι, δεν σημαίνει ότι αποκτά και αυτή την ποιότητα, έτσι. Ναι, τα ψάρια λέει, με τζάνες να γίνεται, αυτό κατά το ανέκδοτο. Το λέμε φεστιβάλ. Και εγώ θέλω να πω ότι εδώ πέρα είμαστε μεγάλο κανάλι. Δεν μιλάω για την εμβέλεια. Εντάξει. Δεν βλέπετε. Το ότι έχει εμβέλεια, το ότι έχει κοινό, το ότι αυτό είναι άλλο. Αλλά μπορώ να πείσω εγώ για τους πολλούς χώρους, τους πάρκους. Το πάνω και το κάτω, λοιπόν. Μπορώ εγώ να πείσω ότι είμαι μία. Τι να πω τώρα, Μαρίνα. Έλα, να το λαϊκίσω λίγο να πω ότι είμαι μοντέλο. Τι να πω. Είσαι μια σπουδαία δημοσιογράφο και διευθύντρια εκπαίδευση. Πες κάτι τέτοιο. Να πω κάτι. Και το πει θα γίνει. Παρεμπιπτόντω, να πάρετε και το προφίλ, έτσι. Ψάξτε το προφίλ τη την εφημερίδα τη Νέα Μύρνη. Γιατί στο τελευταίο. Το επόμενο νομίζω φίλο είναι και ένα άρθρο μου για να το πούμε και αυτό το ανησυχητικό για την ενδοσχολική βία. Αυτό είναι μια μάστιγα. Ένα τεράστιο πρόβλημα τη εποχή. Το λέω και αυτό. Είναι μεγάλη μου τιμή που ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος, ο επικεφαλής του σταθμού του καναλιού εδώ πέρα, με εμπιστεύτηκε και σε αυτό και το αφήνω. Και πάμε σε αυτό το οποίο λέγαμε. Λοιπόν, όπως και να το πω, το θέμα είναι τι θα πει φεστιβάλ. Δεν θα αναφερθώ στο ξενόγλωσσο του πράγματος, ας πούμε μια εκδήλωση ίσως. Αλλά τι ακριβώς προάγει. Θέλω να πω ότι κάνουμε κάτι με μία στόχευση. Δεν το κάνουμε για να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να. Δηλαδή, εκείνος ο χώρος ιστορικά φέρει ένα άλλο βάρος ειδικό. Πάμε σε ιστορικούς χώρους και κάνουμε δρόμενα τα οποία όμως είτε να συνάδουν άμεσα είτε έμεσα μετά του χώρου. Αντιλαμβάνω ότι δεν τα γνωρίζετε ή δεν ενδιαφέρεστε να τα μάθετε. Αλλά τουλάχιστον μην κακοποιείτε τον χώρο. Ωραία. Και στο σήμερα να το φέρουμε. Ποια είναι η στόχευση. Δηλαδή, και ξέρω ότι θα το κάνει ο πολιτιστικός σύλλογος, έτσι. Καλά δεν λέω. Ναι. Ο πολιτιστικός λαογραφικός σύλλογος, τον οποίο στήσαμε εμείς, δεν θα συζητήσω από εδώ το πώς πέρασε στα χέρια στα οποία βρίσκεται σήμερα, γιατί και ενστάσεις έχουν γίνει και το είχαμε ψάξει και αυτό, έγιναν λάθη και από κάποιους δικούς μας ανθρώπους, το τονίζω αυτό, γιατί δεν είναι πολιτιστική δράση να φτιάξω την ξερολιθιά λίγο που γκρεμίστηκε ή να κάνω τα μερεμέτια ή να φτιάξω ένα μπλουζάκι με ένα ούτι.
του Μανώ. Ψάξτε για εκείνο το Α, και θέλω λοιπόν να ναι. καταλήξω. Τέλος πάντων, ναι. Δεν τελειώσε. Όλα στη συνέντευξη ρωτήθηκε για τους γιατρούς. Κάτσε, γιατί μου να το κλείσω αυτό. Ναι. Να το κλείσω την παρένθεση. Λοιπόν, γιατί είπαμε ότι γίνεται. Θα εκμενώσω την συνέντευξη. Για να πάω πάνω. Ωραία. Για πες. Συζητώντας λοιπόν, είπα για τους γιατρούς ότι έφυγε, ότι δεν υπήρχαν τα χρήματα, ότι δεν υπάρχει αγροτικός γιατρός και ότι έχουν ανάγκη, έχουν μιλήσει με το Υπουργείο Υγείας, ότι και αυτή τη στιγμή μάλιστα είναι ένας οπλήτης αγροτικός γιατρός. Δηλαδή, από στρατιωτικό νοσοκομείο έχει όρθιο ο γιατρός να κάνει το αγροτικό του. Και ότι έχουν μιλήσει με το Υπουργείο Υγείας για να στείλει ενίσχυση για το ιατρικό προσωπικό. Τέλος, είπε για τα δρομολόγια ότι ακόμη παλεύουν να. Ναι. Ναι. Και κατάληξε ότι ναι, βέβαια όμως ο πολιτιστικός σύλλογος σου διοργανώνει το φεστιβάλ και, και φτιάξανε και τις ξερολιθιές γιατί ο πρόεδρος του πολιτιστικού σύλλογου έχει κάνει κάποια σεμινάρια ή ξέρει την τέχνη της ξερολιθιάς. Αλλά ρωτώ εγώ, τι σχέση έχει ο πολιτιστικός σύλλογος με το Δήμα. Εγώ ξέρω να υφαίνω αυτό μας. Όχι, όχι. Με αυτή τη λογική δηλαδή, αύριο μεθαύριο ένας δήμαρχος λέει. Ότι ξέρετε, εμείς δεν έχουμε κάνει κάτι, αλλά υπάρχει εδώ πέρα ένας πολύ καλός σύλλογος ιατρικός που κάνει δωρεάν εξτάσεις. Αυτό είναι επιτυχία του σύλλογου. Δεν έχει καμία σχέση ο σύλλογος με το Δήμο. Άλλο Δήμος, άλλο σύλλογος. Ο σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο και κάνει την προσφορά σύμφωνα με αυτά που θεωρεί από κάθε σύλλογος σημαντικά. Ο Φολεγάνδρου, ο πολιτιστικός, θεωρεί ότι είναι σημαντικό να φτιάξει ξερολιθιές. Ο Δήμος όμως πρέπει να βρει γιατρό. Δεν προβάλλεις το έργο του πολιτιστικού και το λες «Α, κάνουμε και αυτό για μαζί με τον πολιτιστικό σύλλογο». Κάνε αυτά που πρέπει εσύ. Παρόλο που ανήκεις στη σφαίρα της φαντασίας και έτσι είναι ανεκδοτολογικού περιεχομένου, στη Μαρία του Ανέτα ζητήσανε ψωμί και λίπα σφάνε πάντε σπάνε, έτσι. Αυτή είναι. Λοιπόν, δεν θέλω να... Ξέρεις τι, δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό και σοβαρά, να κάνεις ένα σοβαρό σχολιασμό. Αλλά επειδή είπαμε μη κακιά και επειδή εκ των προτέρων, έλα μωρέ, τα έχω ξαναπεί από εδώ, θα τα πω λοιπόν και τώρα, και επειδή σκρίπτα μάνεν και τα έχω μπροστά που βλέπεις, τα είχα πει περίπου ένα χρόνο πριν, γραμμένα, σημειωμένα. Αλλά τότε ήταν στην αρχή και μου λέγανε, έλα να μην δοκιμάσουμε, να μην δούμε. Εδώ να πω ότι κάποιοι από αυτούς οι οποίοι δοκίμασαν και είδαν, τώρα αναγκάζονται να κάνουν ταξίδια για ένα δόντι, για κάτι απλό, και αρχίζουν και αναπολύ... Ναι, δεν θα επεκταθώ, δεν θέλω να θίξω και οικογένειες, αλλά... ναι, να πω λοιπόν ότι προεκλογικά μόνο το μαγικό ραβδί δεν είχαν επικαλεστεί ότι θα χρησιμοποιήσουν για να τα λύσουν όλα. Εγώ είχα ακούσει από συγκεκριμένο άτομο, το οποίο τώρα είναι μέσα, ήταν στο συνδυασμό και έχει εκλεγεί και έχει μια θέση ότι τη μία μέρα λέει θα εκλεγούμε και την άλλη θα φέρω εγώ, λέει με δικά μου έξω κάτι τέτοια λέγει, τις μπήγες και αυτά για να γίνει το λιμάνι. Τι είπε για το λιμάνι Μαρίνα ο νέος δήμαρχος? Τίποτα, ότι εδώ και 17 χρόνια έχει σταματήσει και ότι θα πάρει φέρετε, πόσα ακόμα. Επειδή, αρκετά γιατί εξαρτάται από το... Ίσως και άλλα τόσα. Ίσως και άλλα τόσα. Γιατί είναι στο λιμενικό ταμείο ΙΟΥ και ναι, με συμφέρει, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις και με ένα αλλά είναι σε υπογραφές, πρέπει να διορθώσεις, δηλαδή κάτι άμεσο δεν θα είναι. Α, ναι, γιατί όταν τα έλεγε με κάθε ειλικρίνεια και έτρεχε η κυρία Παπαδοπούλου, ξέρετε, όλοι τη λίγο, ναι, έλεγαν αυτά τα οποία έλεγαν. Δεν θα φάνε. Όχι, όχι, για να δείτε, γιατί το είχα πει, στα χαρτιά είναι άλλο, επί του πρακτέου είναι άλλο. Πολλά πράγματα η ίδια η Εφθαλία η Παπαδοπούλη τα έκανε να φαίνονται απλά. Το ίδιο και ο Ελευθέριος Βενιός πριν από εκείνη. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι σε μία περίπτωση, τώρα πρόσφατα έγινε ένα περιστατικό και κάποιοι αναπόλυσαν τον Ελευθέριο Βενιό και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόταν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και καταστάσεις δικώντας το νησί. Ενώ οι νυν δεν τόλμησαν να κάνουν ούτε αυτό. Δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες για τον ίδιο λόγο τον οποίο επικαλέστηκα πριν. Αλλά και που είστε ακόμα. Ακόμη μάλλον. Και επειδή λοιπόν εγώ εδώ τα έχω γραμμένα όλα αυτά, ναι, θα διαβάσω. Να φρεσκάρω μνήμες, λοιπόν.
όπως ακριβώς το είχαν κυκλοφορήσει. Στα μέσα 28 Φολεγάνδρη. Τι ημερομηνία είχε. Η ημερομηνία Μαρίνα μου ήταν το 15 Σεπτεμβρίου του 23. Ναι, ήταν τότε που. Ναι, τώρα το εκτυπώθηκε. Ναι. Τότε το εκτυπώσαμε εμείς. Δεν ξέρω αν είχε αναρτηθεί τότε, ίσως και νωρίτερα. Αλλά το 15 ναι, 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 28 Φολεγάνδρη, ο καθένας με τη δική του ξεχωριστή πορεία. Ολοκληρώσαμε την ηλεκτρονική υποβολή του συνδυασμού Φολέγανδρος για όλους. Εγώ λοιπόν έχω προγραμμίσει τα παρακάτω. Μία ετερόκλητη, το είχα σχολιάσει και τότε το ετερόκλητη, πολιτική συνεργασία. Είχα σχολιάσει και το ετερόκλητη και σας είχα πει ότι αυτό λειτουργεί μόνο υπό όρους και υπό προϋποθέσεις στην τέχνη, στις καλές τέχνες μάλλον, αλλά ποτέ στην πολιτική τέχνη, γιατί και αυτή είναι τέχνη. Πολιτική θέλει και μία θεωρία και μία πράξη, η πρακτική εφαρμογή δεν την είδαμε. Συνεργασία, ούτε το συνεργασία όμως το έχω δει, γιατί εγώ έμαθα κάτι ανεξαρτητοποίησης, Μαρίνα. Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, βέβαια. Λέει που παραμέρισε τις ατομικές πολιτικές πεπιθήσεις, ενώθηκε δυναμικά. Ξέρετε, καμιά φορά, όχι καμιά φορά, σχεδόν ποτέ δεν αρκεί να παραμερίσεις απλώς και μόνο τις ατομικές πολιτικές πεπιθήσεις για να συνεργαστείς. Δεν είναι μόνο το που ανήκεις πολιτικά, είναι και το τι φέρεις ειδικά ως άτομο, ατομικά. Και πάνω σε αυτό, έτσι, οικοδομήθηκε, χτίστηκε και προέκυψε και από αυτό εκπήγασε και ανήκυψε, από ό,τι έμαθα, η ανεξαρτητοποίηση του μέχρι πρότινος αντιδημάρχου υπεύθυνου για τα πολιτιστικά, του κύριου Γιώργου Ανιέν. Ανεξαρτητοποιήθηκε. Δεν παραιτήθηκε. Εδώ βέβαια θα μου επιτρέψετε και ένα σχόλιο, έτσι, ως φολεγανδρίτης, όχι ως φολεγάνδρια. Αυτά εμείς, κι αν ζούσε τώρα και ο πατέρας μας και κάποια άλλα, αυτά εμείς τα χρόνια τα δικά μας δεν τα ξέραμε. Όλοι μαζί, για να βγάλουμε τα φίδια από τις τρύπες και όλοι μπροστά. Άρα και το συνεργασία καταρρύπτεται. Θέλω να πω και το παραμέρισε. Γιατί αυτά τα κάνεις απριόρι, εκ των προτέρων. Και όχι αποστεριόρι, εκ των υστέρων. Τα ίδια δεν σας έλεγα ένα χρόνο πριν. Το είχα πει. Ξέρετε, δεν είμαι μάντισα. Δεν προέβλεψα. Έτσι. Όχι. Δεν ήταν πρόβλεψη. Διάβλεψη ήταν. Δηλαδή, ξέρεις, το έλεγα και το είπα και σε κάποια από τα άτομα τα οποία ήταν σε αυτό το συνδυασμό και με τα οποία έχω και ιδιαίτερες σχέσεις. Τους είπα, όταν ξέρεις τα υλικά, ξέρεις και τι φάει θα βγάλεις. Ναι, έτσι. Ναι. Και ειδικά άμα ξέρεις ότι δεν έχεις και την τεχνική για να κάνεις αυτό το βεραγουτσίνο, δηλαδή να το. Ναι, με λίγα υλικά να φτιάξεις. Ναι. Να βελτιώσει και μετά. Πολύ μαέστρο, πολύ μάστορας. Ενώθηκε, λέει, δυναμικά με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την προοπτική για το μέλλον της μικρής μας αλλά ταχύτατα αναπτυσσόμενης κοινότητας. Αυτά τα μεγαλόσωμα. Πάλι σε αυτό που το έχει γράψει, οποία είχε βρει και ωραίες λέξεις. Και που κουμπούσε. Ναι, κοιτάξτε. Αυτά όμως είναι ένας ξύλινος λόγος για εμάς οι οποίοι γνωρίζουμε. Και οι οποίοι είμαστε και άνθρωποι του λόγου. Με κάθε έννοια. Είναι βαρύ το παδό, λέω. Κάνουμε εντύπωση. Κουφαντικά δηλαδή. Κοίτα να δεις και αναλόγως. Αλλά την απευθύνεση και την. Ναι, ο Αριστοτέλης είπε ότι. Ναι, βέβαια. Ένας από τους παράγοντες για να πετύχεις είναι να ξέρεις και σε ποιους απευθύνεις. Είναι εντυπωσιακά, δεν λέω, και ξέρω άτομα τα οποία εντυπωσιάστηκαν από αυτά. Ναι. Ναι. Και τώρα τι. Όλη όμως η ουσία κρύβεται παρακάτω. Οι διαβουλεύσεις και οι ζυμώσεις αρκετών μηνών. Α, και ζυμώσεις και διαβουλεύσεις. Οδήγησαν σε μια εκλεκτή ομάδα, αυτό δεν θα το πω εγώ, θα το πριν εγώ. Λοιπόν, και το άξιοι συμπολίτες μας, δηλαδή. Ναι. Τι ωραία, που περνάει ιδέες. Πως από κάτω η υποδόρια το περνάει, το να επηρεάσει. Ναι, τους το βάζει μέσα να το δεχτούν, ναι, σιγά σιγά. Τα ξέρουμε αυτά. Τα έχουμε κάνει, αλλά είναι άλλων εποχών, άλλων χρόνων. Εκείνο το οποίο όμως είναι διαχρονικό, είναι ο αποφαινακισμός. Το ξεσκέπασμα. Πώς να το πούμε, ο λαός το λέει ξεδράκωμα. Να το πω και έτσι, ναι. Λοιπόν. Και ήρθε η ώρα τώρα να δούμε πώς θα διαβάσω τα είχα πει. Λοιπόν. Η πολιτική, λέει, στον τόπο μας χρειάζεται
Α, λέει είναι άνθρωποι, το πάθος για. Ναι, ο συνδυασμός φωλέγανδρος για όλους είναι το ίδιο το νησί. Είναι οι άνθρωποι, το πάθος για τη ζωή στην άγωνη γραμμή, με γόνιμες όμως ιδέες, για μια υγιή ανάπτυξη που προστατεύει τους κατοίκους, το περιβάλλον και την πολιτισμική μας κληρονομιά. Λίγο πριν σας αναφέραμε συγκεκριμένα περιστατικά και τα αποδομήσαμε όλο αυτό. Το είχα κάνει και πέρυσι, αλλά πέρυσι εντάξει δεν είχα και τα τεκμήρια, εύκολο να τα δώσετε. Τους κατοίκους προστατεύει, χωρίς γιατρό. Ναι, το περιβάλλον. Το περιβάλλον. Με την αναρχή, με τη δόμηση, την οργιώδη δόμηση. Και με την αποψήλωση όλου του γραστηριού εκεί πέρα. Ναι, ναι. Της φύσης για να περάσει η πολιτισμική μας κληρονομιά. Άστο. Μετά, η πολιτική στον τόπο μας χρειάζεται ευγένεια, γνώση. Γιατί έλειπε η ευγένεια. Συγγνώμη, ηθική, επιμονή, εργατικότητα και πάνω απ' όλα σεβασμό στο συμπολίτη. Το ξαναλέω, αυτός ο διδακτισμός είναι τόσο παροχημένος. Πραγματικά όμως. Ήμουν σίγουρη ότι θα έπειθε μόνο κάποιους από τους εκεί και κάποιους άλλους. Δεν τους έπεισε. Όχι. Έπεισε κάποιους. Οι πολλοί από αυτούς οι οποίοι πήγαν εδώ. Πήγανε με το σκεπτικό ο εχθρός του εχθρού μου, φίλος μου. Ναι. Και έχεις μόνο αυτό σκηνό και δεν ξέρεις τι περιμένει. Και μόνο το και προσωπικό σου άλλα. Συμφέρον, όφελος, επιδίωξη προσωπική για προσωπική προβολή, αργά ή γρήγορα όλο αυτό θα καταρρεύσει. Πώς το λένε, ο χάρτινος πύργος, ο πύργος από τον τραπουλόχαρτο. Mm. Λοιπόν. Ως επικεφαλής, γιατί εδώ πέρα τυπογράφει ο κύριος Μαρινάκης, δεσμεύομαι να διασφαλίσω και να κρατήσω σταθερή την πορεία για όσο καιρό χρειαστεί για τον εξορθολογισμό και την επανίδρυση του Δήμου. Μας είχαμε πει για τον εξορθολογισμό. Ναι, ωραία, η επανίδρυση γίνεται. Το θέμα είναι, δεν έχει σημασία ότι θα ιδρυθεί ξανά, ναι, δεν πάρα που θα γίνει διαθετικό. Και αυτό ο εξορθολογισμός, ξέρετε, για να ξέρουν και τι σημαίνει. Εξ ορθό λογισμός, δηλαδή κάτι να το κάνουμε ορθό, να το στήσουμε στα πόδια του ορθά. Τι ορθό βρίσκεται εσείς σε όλα αυτά, εγώ απλώς έτσι ερωτήσει και δει ρητορικές βέβαια, γιατί η απάντηση είναι δεδομένη και σε κάποιες περιπτώσεις έχω δώσει και ίδια, άρα ρητορικές λένε. Για την επανίδραση το είπες. Και η κατακλείδα. Οι συνεργάτες μου, οι υποψήφοι σύμβουλοι, είμαστε όλοι και όλες ενωμένοι, ούτε αυτό το είδαμε, και έτοιμοι, ούτε αυτό το είδαμε, να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες, δεν το είδαμε, με οδηγό την αγάπη και τις αξίες των νησιών μας. Ξέρετε πώς αυτά, αυτά θα ήταν ωραία σε μια έκθεση ιδεών παλαιάς κοπής, μια χαρά. Τώρα, αυτά και με θέμα η φιλοπατρία, ξέρω εγώ, ναι, ναι, αυτό η φιλοπατρία το ίδιο. Ναι. Λοιπόν. Και αφού τα είπαμε αυτά τα ωραία έτσι, πώς το λένε, να δεις πώς ήταν, τα τσιτάτα και τα ακαδημαϊκά, πείτε μου, τι από όλα αυτά δεν είχα επισημάνει και δεν είχα πει. Ναι. Εγώ είμαι κακιά, είμαι γραφική και έλα μωρέ η φωτή. Από εκεί κάποιος, από εκεί. Ναι. Σας το είπα ότι θα με επιβεβαιώσει η πραγματικότητα. Έχει δεν πίσω, ξέρω πόσο έχει αχλά τα ώρα ακόμα. Δεν ξέρω πόσο σοφή είμαι εγώ. Δεν θα το κρίνω εγώ, αλλά ούτε κι εσείς το κρίνει η πραγματικότητα. Αποδειγμένα όμως, ο Γιώργος Καριστινέος ήταν ένας σοφός άνθρωπος. Και τη δική του τη σοφία τη μεταλαμπάδευσε σε εμάς ως γνώση, τουλάχιστον. Και εμπειρία και γνώση. Αυτό λέω, γνώση βάσει εμπειρίας. Για τα τεκτενόμενα στο νησί για πολλά χρόνια, γιατί έζησε και πολλά χρόνια και είχε και μνήμη μέχρι τέλους. Και έζησε και τους έζησε και τα έζησε. Και όλα και κάποια τα... Ναι, θα το αφήσουμε εδώ το κομμάτι αυτό. Θα έχουμε και σε επόμενες εκπομπές. Κάτσε ρε Μαρίνα όμως και λέω ρε Μαρίνα και ξεχνάω και τα πολιτικό ορθά ή τα πολιτικά ορθώς, πες το όπως θέλεις. Εγώ κρατάω ένα προβληματισμό, δηλαδή αυτό το οποίο μένει είναι μία πικρία. Μία πικρία και ένας προβληματισμός και μία μεγάλη ανησυχία για το τι με έλεγε να είσαι στον τόπο. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να σου πω αυτό που λέγανε, όμως έστω στις στιγμές σου. Ναι. Σωστό και αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου λέει τώρα ότι αυτό το οποίο εγώ ξέρω, γνωρίζω και έμαθα είναι ότι ήταν οι λόγοι και αισθητικής οι οποίοι οδήγησαν πούμε, στην ανεξαρτοποίηση του κοινού. Εγώ δηλαδή, αυτό που είδα αυτά, στη συνέντευξη από... του νυν δημάρχου είναι ότι έλειπε αυτό που είδα εγώ, το πάθος για τον τόπο. Δηλαδή, ακόμη και ο τρόπος που αναφερόταν στα γεγονότα ήταν εντελώς
χαλαρός, σαν, να το, σαν, έδινε μια, σαν ένας άνθρωπος να έδινε μια απλή αναφορά σε ένα προϊστάμενο του. Δεν είδα τον άνθρωπο, τον κυβερνήτη του τόπου, που έχει το πάθος, έχει τη φλόγα, τη δημιουργική ορμή, ναι, να πει θέλουμε και θα το κάνουμε, έχουμε στείλει επιστολή. Αυτό το λέει, να πεις, και όχι μόνο να το δείξεις το βίντεο, πες του δεν το έχει. Να το δούμε στην πράξη, δεν βλέπω να υπάρχει η ζωντάνια. Όλη η ζωντάνια τους είναι για το αν θα φτιάξουν ξυρολιθιά, αν θα κρεμάσουν την κούνια, αν θα γιορτάσουν το Μάη και τα από πάνω την φιωριτούρα και όλο η ουσία. Τα λαμπανάκια για την όρεξη. Και σου έχω ξαναπεί αυτό με το ούτι στην μπλούζα. Δηλαδή. Γιατί είναι παραδοσιακό όργανο το ούτι τη φωλεγάδου. Εμείς χρόνια με τους αμανέλους. Ναι. Άμα δεν παίξει ούτι. Είπαμε μικρασία, αλλά δεν δηλαδή, έτσι. Ναι, δηλαδή, και ειδικά από αυτόν τον άνθρωπο, τον συγκεκριμένο. Ούτι, Θράκη είμαστε. Ναι, όχι. Μα αυτός είχε κόψει τους δεσμούς του. Και ο οποίος πήγε και έμεινε στην Θεσσαλονίκη και αποποιήθηκε ό,τι είχε να κάνει με τη Φολέγανδρο. Ναι. Και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα στρίφωνος άνθρωπος, το έχω πει αυτό, σωστά. Όχι, μόνος Βινιός, Ρωμανιά, τι λες. Α, Βινιός. Ναι. Ναι, και δεν ήθελε καθόλου. Και σας είπα. Ένας δύστροπος άνθρωπος, sui generis ιδιαίτερος, βέβαια στο χαρέμι του Σουλτάνου έκανε τα πανάκριβα όργανα, τα οποία ήταν με τα λαογγελικά και μπορεί να στήχησαν σήμερα, ας πούμε, και 3.000 και 5.000 ευρώ σημερινά χρήματα. Όλα τα άλλα όμως, τα μαζικής παραγωγής, ήταν από ευτελή υλικά, γι' αυτό και δεν έμεινε και κανένα, έτσι, ναι. Λοιπόν, και πάμε τώρα εμείς, επειδή κάποιος μας είπε, ακούσαμε, αυτό δεν είναι σε βάθος γνώση και βάλα φτιάξει. Όχι, δεν καβάλας ήταν, καλά το βρήκα. Παινιός δεν ήταν. Κόστος δεν καβάλας, το θυμόμουν. Τι λες, Μαρίνα μου. Μα Μανώλης, Όχι, βρε Μαρίνα, Μανώλης Παινιός. Δεν καβάλας, γιατί. Όχι, εγώ το ξέρω. Γιατί υπάρχει και η ιστορία της οικογένειας των οποίων δεν καβάλα. Εγώ αυτό το γνωρίζω από τις ιστορικές μου γνώσεις και από αλλού το βρήκα. Δηλαδή, και πότε ήταν, πέρυσι έγινε αυτό και βλέπω ξαφνικά του πολιτιστικού να μου στο φοράνε. Αχ, σας παρακαλώ, ψάξτε λίγο πριν κάνετε οτιδήποτε. Εγώ σου φωλιγανδρίτησα, δεν θα ήθελα να τον προβάλλω καθόλου. Αρνησιπάτρης λέγεται, καταλάβατε τι λέω. Αρνήθηκε τη φωλιγανδρίτη, πόσο πιο καθαρά να το πω. Και επειδή μου αρέσει ο καθαρός λόγος και ως σκέψη και ως έκφραση, να πω ότι από διεκπεραιωτές βρήθη ο τόπος. Θέλουμε όμως, να το πω ταγούς, να πω έτσι και εγώ κάτι παρέδω, έτσι στο πνεύμα των όσων διάβασα, θέλουμε ανθρώπους με όρεξη και όραμα πραγματικό και ειλικρινές και με πάθος και να βγαίνει το πάθος. Άνθρωποι οι οποίοι είναι άνθρωποι χωρίς πάθος και για να προλάβω σχόλια, γιατί και η Ευθαλία Παπαδοπούλου ήταν ήρεμη δύναμη, είναι ήρεμη δύναμη, αλλά έχει χτυπήσει τη γροθιά και στο τραπέζι και στο μαχαίρι και την έχω δει και ξέρω και επί προσωπικού πόσο ισχυρή μπορεί να είναι. Αλλά το θέμα είναι τελικά ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Το αφήνω εδώ, ας αφήσουμε έτσι, ναι. Θα καλυμπτήσουμε. Σας αφήνουμε με αυτές τις πληροφορίες να τις επεξεργαστείτε. Είπαμε που δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Γιατί από τα γκόσυπ αυτά, τι ξέρεις, ναι. Θα πούμε στην επόμενη εκπομπή, την άλλη Παρασκευή. Πρώτο Θεός καλά να είμαστε. Από κάτι μόνο. Ναι, ναι. Να κλείσουμε κάτι έτσι ωραίο. Ναι, ναι. Πάλι από την οικογένεια της. Λοιπόν, επειδή αυξάνονται και πληθύνονται και είναι από ό,τι φαίνεται έτσι κυρίως. Αγορομάζει κάνουν αγόρια. Mm. Ελπίζω να μου δώσουν ένα από τα γοτσουτή. Λοιπόν. Και να πω ότι ο ανιψιός της, ο μικρός, ο Βασίλης, ο Βασιλάκης μου, είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο στη ζωγραφική. Να, αυτό θέλω να πω για τα χαρισματικά παιδιά. Mm. Ένα παιδάκι Δευτέρας Δημοτικού, το οποίο έχει αντίληψη της κίνησης και την αποτυπώνει στο χαρτί. Και γιατί το λέω αυτό, δεν είναι άσχετο με τα προηγούμενα. Mm. Κάθε άλλο. Είναι η αντίληψη. Η αντιληπτική ικανότητα. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε. Λοιπόν,
Και λέω να το κλείσω εγώ τουλάχιστον εδώ, γιατί έχω και το λαιμό μου. Και να... να σας καληθήσουμε, να κλείσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Ήταν μια αιχμηρή εκπομπή, έτσι. Ναι, ήταν μαζεμένα πράγματα να πούμε από την προηγούμενη. Ήταν πιο φρέσκα τότε, είχαμε πιο... Δεν μας βγήκε. Τα είπαμε τώρα λίγο περιληπτικά γιατί προέκυψαν και άλλα. Ελπίζω στην άλλη εκπομπή να είμαστε πρώτα θέλω καλά όλοι να ξανανταμώσουμε. Έχουμε κάποιες συνεντεύξεις που να σας καληνυχτήσουμε. Να καλά για να το κάνουμε αυτό. Α, χρειάζεται. Όχι, περίμενε. Έχω να πω, ναι, ξέρουμε τα αντισταμινικά, το έχουμε εμπεδώσει αυτό. Εγώ είμαι έτσι από μόνη μου. Λοιπόν, να πούμε ότι... Όχι, δεν παίρνω. Να πω ότι πρώτα απ' όλα δεν χαίρομαι να έχω γίνει άγγελος κακών ειδήσεων και όχι μάντης κακών. Κάθε άλλο, ειδικά όταν αυτά αφορούν τη Φολέγανδρο και στη Φολέγανδρο. Λυπάμαι. Αλλά δεν είναι ικανοποίηση ότι επιβεβαιώνομαι, είναι προβληματισμός και στενοχώρια επειδή και θλίψη επειδή επιβεβαιώνομαι. Παρ' όλα αυτά, επειδή Φολέγανδρος δεν είναι μόνο το νησί, αλλά είναι και το πνεύμα, να πούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν και με το παραπάνω για τη Φολέγανδρο, ακόμα και ακόμη εκτός Φολέγανδρου. Με τη στάση τους, με το έργο τους. Να πούμε εδώ πέρα λοιπόν, θα αναφέρω τον κύριο Γιάννη τον Σούρα, ο οποίος κάνει, έχει διάφορες δράσεις, θα τις πούμε. Θα τον έχουμε και στην εκπομπή, μου το έχετε υποσχεθεί, θα τα πούμε κι αυτά. Να πούμε για τη Μαργαρίτα τη Μαρινάκη, η οποία είναι και... Θα το πεις εσύ αυτό, ότι είναι γραμματέας. Εγώ να το πω Μαρίνα, δεν θα πεις και εσύ κάτι. Είναι γραμματέας στην Ομοσπονδία Γυναικών... Συλλόγων, Γυναικείων Συλλόγων. Γυναικείων Συλλόγων. Έγινε γραμματέας. Ναι. Εξελέγει και με το σπαθί της και δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό για τους, για τις γυναίκες του νησιού, γιατί υπάρχει και μια επικοινωνία προς τα έξω με την Ομοσπονδία για δραστηριότητες και δράσεις. Ναι, Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών και Κλάδων. Που βοηθάνε τις γυναίκες. Και θα αναφερθώ εδώ πέρα και στον κύριο Λόλη και να του πω ότι με χαρά, όπως το υποσχέθηκα και έχω δεσμευτεί ως προς αυτό, θα κάνω την επιμέλεια της μονογραφίας του, το κείμενο δηλαδή, το οποίο αφορά στη Φολέγανδρο, είναι για μια ιστορική περίοδο του νησιού μας. Ξέρω ότι κάποιοι τον προσέγγισαν, αλλά είναι οι λεγόμενοι αλεξιπτωτιστές και ξέρεις, οι οποίοι δεν έχουν και να προσφέρουν και κάτι επί της ουσίας αποδεδειγμένα και μάλιστα είναι και κάποιοι οι οποίοι, ξέρεις, πώς κάνουν τα παιδάκια όταν δεν σε παίζουν, ναι, μετά κακιώνεις και τα βάζεις με όλους. Στην αρχή ξέρεις, εγώ δεν θέλω τη Φωτεινή, θέλω τη Μαρίνα, ναι, τσακωθεί με τη Φωτεινή, ναι, και μετά, μετά συνειδητοποιώ ότι δεν θα με παίξει ούτε η Μαρίνα, ναι, και τότε τα βάζω και με τη Φωτεινή, αλλά και με τη Μαρίνα και το αφήνω εδώ. Λοιπόν, θα τα πούμε. Και πάλι Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλή δύναμη σε όλους. Καλό ξημέρωμα, καλό βράδυ. Και καλό μήνα, γιατί όταν θα είμαστε... Όχι, δεν θα είμαστε. Όχι. Ναι, είναι 31 ο Μάριος. Ναι. Καλό βράδυ. Καλή αντάμωση στον λίγο μάρος. Να είστε καλά.